Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Άγγελο Χαντή τώρα για να μιλήσουμε λίγο για την νίκη του Άρη και την διαφορά που έχει κτίσει πλέον στη βαθμολογία της φούτμπολ και για το υπόλοιπο της σεζόν. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Είμαστε κι εμείς μια χαρά. Φαντάζομαι και εσύ είσαι καλά. Έχεις εγκλιματιστεί νομίζω πάρα πολύ γρήγορα. Βάσει βοήθησε το γεγονός ότι έχεις ξαναπαίξει στη Θεσσαλονίκη. Βρήκες και αρκετά γνώριμα πρόσωπα και νομίζω ότι κούμπωσες αμέσως την ομάδα, έτσι είναι? Σίγουρα, εντάξει, έπαιξαν πολλά ρόλο. Πρώτα απ' όλα έπαιξαν τα παιδιά, οι συμπαίκτες μου δηλαδή, όπως και ο προπονητής που με βάλανε στο κλίμα γρήγορα, εντάξει, ήξερα από την αρχή που ήρθα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ο Άρης παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ειδικά τα τελευταία, Άγγελε, κόντρα στον Πανσεραϊκό αλλά και το προχθεσινό κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, βλέπουμε έτσι να παράγει ευκαιρίες, άσχετα αν πολλές από αυτές δεν τις κάνει γκολ, να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να παίζει ορθολογικά. Δείχνει να είναι δηλαδή σε καλό φεγγάρι η ομάδα. Ήρθε καλό δεκάρι στην ομάδα γι' αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό, Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι και η διαφορά και τα αποτελέσματα τα τελευταία δίνουν ψυχολογία στην ομάδα που είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ο Άρης έχει χτίσει αυτή τη διαφορά καθόλου τυχαία. Και αυτοί που λένε ότι παίρνει τα παιχνίδια, έχει πάρει πολλά παιχνίδια στο 90 και αυτά, ούτε αυτό είναι τυχαίο, πιστέψτε μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν ομάδες που δεν τα παίρνουν επειδή το εγκαταλείπουν. Ο Άρης νομίζω έχει το μέταλλο, ακόμα και με στημένες φάσεις δεν είναι τυχαίο, είναι δουλεμένα όλα αυτά. Και νομίζω ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Εντάξει, φαίνεται, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσε με, Άγγελα, το ότι στα ειδικά στα δύο αυτά τα τελευταία παιδιά πρέπει να το ευχαριστηθείτε κι εσείς λίγο παραπάνω. Αυτή την αίσθηση βγάζετε. Ναι, ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι κρατάμε πάρα πολύ καλά την μπάλα, νομίζω. Δηλαδή και στο προηγούμενο με τις ΣΕΡΕΣ και τώρα έχουμε υψηλά ποσοστά κατοχής και αυτό σίγουρα βοηθάει την ομάδα και να ξεκουράζεται αλλά και στον ποδοσφαιριστή να νιώθει άνετα. Σίγουρα το ευχαριστιόμαστε. Είναι και εντολή προπονητή αυτό. Το να ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις και το ποδόσφαιρο που παίζεις. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, έτσι. Ειδικά για τα δεδομένα της Football League και νομίζω αυτό παίζει το ρόλο του. Έχει ένα θεματάκι βέβαια. Εύκολο γκολ. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Αρδίτσα έχασε με το τσουβάλι. Δεν έμπαινε η μπάλα με τίποτα. Ήταν βέβαια και καλή απόδοση του τερματοφύλακα. Εντάξει. Εντάξει, είναι σημαντικό να παράγεις ευκαιρίες. Σίγουρα μας ακυρώσανε και ένα γκολ που άμα έμπαινε εκεί το χρονομέτρο, γιατί ήταν κανονικό γκολ, παίζει και αυτό το ρόλο του σίγουρα. Εντάξει, ναι, σίγουρα δουλεύουμε αυτό, θέλουμε το λίγο πιο εύκολο γκολ. Αλλά νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι θα έρθει και αυτό σιγά σιγά. Το ψάχνεις και εσύ, πάντως βρέθηκες και στις ΣΕΡΕΣ και... Πιστεύω ότι ψήνεται, θα έρθει όπου να είναι. Ναι, σίγουρα το ψάχνω και εγώ και μ' αρέσει να πω σε κάθε επιθετικό γενή παίχτη, αλλά το μόνο που μου με νοιάζει είναι η ομάδα να παίρνει τις νίκες και να παίζει καλό ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπετε στα τελευταία παρά να σκοράρει οποιοδήποτε άλλο, δεν μου πειράζει αυτό. Πάντως, να κερδίζει η ομάδα. Και προσωπικά έχεις ανέβει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο μάτς ήσουν λίγο... Αυτό που λέμε εκτός, στα χαμένα λίγο, ρε παιδί μου, ενώ και με τον Πανσεραϊκό αλλά και προχθές νομίζω ότι δικαιολογείς το λόγο για τον οποίο σε επέλεξε ο Άρης. Δηλαδή να βοηθήσεις μεσοεπιθετικά και στην παραγωγή ευκαιριών αλλά και να βρεις σιγά σιγά και εσύ ευκαιρίες για να πετύχεις γκολ. Νομίζω ότι με τον Πανσεραϊκό ειδικά έκανες μια πολύ καλή εμφάνιση για τα δεδομένα του δεύτερου αγώνα με την ομάδα, έτσι. Ευχαριστώ που το θέσατε καλά για τον πρώτο αγώνα. Ήμουν τελείως εκτός κλίματος, δεν ήμουν καθόλου καλός. Ήμασταν λίγο ευγενικοί, ναι. Ναι, ευχαριστώ που το θέσατε έτσι. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο ότι δεν είχα κλιματιστεί. Είχα κάνει μόνο δύο προπονήσεις, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα δικαιολογία για μένα. Εγώ προσπαθώ να δώσω κάτι παραπάνω στην ομάδα και να δικαιολογήσω ακριβώς αυτό που είπατε. Το λόγο που με πήρε ο Άρης, όντας πρώτος έτσι. Εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω και αυτό που μου ζητάει ο προπονητής και όσο μπορώ. Θα βοηθάω την ομάδα και η ομάδα εμένα. Νομίζω, όπως σας είπα πριν, ο Άρης κτίζει διαφορά, αλλά έχει προσήλωση
στο στόχο του με ταπεινότητα, γιατί μερικές φορές εξεγελάει αυτό και υπάρχει φυσυχασμός. Αλλά θα είναι κλειδί, θα είναι κλειδί δηλαδή, για να προσθέσω σε αυτά που λες, να μην δείξει χαλαρότητα ο Άρης από εδώ και πέρα και επαναπαυτεί και πει εντάξει, έχουμε μια διαφορά, τώρα βγήκαμε. Άμα δείξει χαλαρότητα ο Άρης θα τρέχει στο τέλος. Σίγουρα. Θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερο άγχος. Όχι. Νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει έτσι όπως είναι τώρα και καμία χαλαρότητα, γιατί η Β' Εθνική είναι πολύ περίεργη κατηγορία, το ξέρετε. Ναι. Δεν είναι εύκολο τα παιχνίδια όταν ο αντίπαλος σε παίζει τόσο κλειστά. Πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο και μερικές φορές υποφέρεις ώστε να σπάσεις κάποιες άμυνες οι οποίες είναι τόσο κλειστές. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί βλέπω την ομάδα μου να παίζει και καλά και να παίρνει αυτό που θέλει. Για σένα προσωπικά το τελευταίο διάστημα συνοδεύεται και από τις κλήσεις σου στην Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας. Είναι μια νέα πρόκληση για σένα και μάλιστα έχεις και τον επόμενο μήνα μια ακόμη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Αυτό φαντάζομαι ότι και ψυχολογικά σε ανεβάζει και κίνητρο σου δίνει, γιατί είναι μια διεθνή συμμετοχή με μια εθνική ομάδα, αναγνωρισμένα παιχνίδια από τη FIFA και ασφαλώς πρέπει να είσαι στα καλύτερά σου αυτό το διάστημα. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο για μένα, διότι όταν φοράς τρεχνός μου και παίζεις με ομάδες που θα παίξω πρώτα θεός, άμα είμαι καλά, το 2019 στο Κατάρ, που είναι έτσι η Ιαπωνία και όλα αυτά, είναι πολύ καλές ομάδες και είναι κίνητρο για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Θα λείψω 10 μέρες πρώτα θέση το Μάρτιο, περίπου. Εξ' από τη μία χαίρομαι πολύ, απ' την άλλη εντάξει δεν θέλω να λείψω και από τον Άρη, αλλά... Είναι μέσα αυτά. Επίσημες υποχρεώσεις, Είναι επίσημες υποχρεώσεις. Ξέρεις ποια μάτς χάνεις? Με δόξα. Το είδες καθόλου? Νομίζω ότι δόξα δράμας, σίγουρα. Μάλιστα. Γιατί είναι η ίδια μέρα που παίζω το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, νομίζω ο Άρης έχει βάθος, έχει πολύ καλούς παίχτες. Θα βάλουμε τον Ανάκογλο εκείνο το μάτι. έχει πολύ καλούς παίχτες και ο Μπάπης και όλοι είναι πολύ αξιόλογοι παίχτες. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί έχουν φέρει την ομάδα εδώ. Ναι. Και όσο για μένα, ναι, σίγουρα είναι πρόκληση και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συνηθίσαμε και τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, Άγγελ, να παίζεις και αριστερά και στις πλευρές δηλαδή. Εσένα πώς σου αρέσει περισσότερο, φαντάζομαι εδώ που παίζεις τώρα, έτσι είναι? Εννοείται. Αυτή είναι η θέση μου. Εκεί μου αρέσει να παίζω, εκεί με βολεύει και εκεί μπορώ να βοηθήσω πολύ καλύτερα την ομάδα. Δόξα τω Θεώ, ο Άρης έχει παιδιά και αριστερά και δεξιά που το κάνουν πολύ καλά αυτό που κάνουν. Τώρα επόμενη υποχρέωση κόντρα στον Αιγινιακό. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Έχει δημιουργηθεί ένα γκρουπ τριών ομάδων, Άγγελε, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Είναι ο Άρης, ο Όφη και η Παναχαϊκή. Μάλλον πάμε δηλαδή για δύο από τις τρεις για την άνοδο, έτσι είναι? Ναι, από ό,τι φαίνεται αυτές οι τρεις ομάδες έχουν ξεχωρίσει μέχρι τώρα. Εντάξει, και άλλες ομάδες υπάρχουν αξιόλογες, αλλά αυτή η τριάδα έχει τον πρώτο λόγο, νομίζω. Εμείς σαν Άρη, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Τις κοιτάμε με σεβασμό, αλλά εμείς κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας. Γιατί από εμάς εξαρτάται, έτσι. Παίρνεις 8 βαθμούς μπροστά από την τρίτη θέση, από σένα εξαρτάται καθαρά. Όπως είπα, σεβόμαστε τις άλλες δύο ομάδες, αλλά μας νοιάζει ο Άρης. Και κλείνοντας, νομίζω και κίνητρο προσωπικά για σένα είναι και το να συνεχίσει την ομάδα και την επόμενη χρονιά με το καλό στη Super League. Αλλά φαντάζομαι ότι ήρθες έχοντας την άκρη του μυαλού σου και αυτό. Εντάξει, σίγουρα, αλλά το μόνο που με νοιάζει, πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή είναι να πάρει μαθηματικά η ομάδα την άνοδο και μετά έχουμε χρόνο για να τα δούμε όλα. Πιστεύεις ότι έτσι θα τελειώσει το όλο θέμα εκεί στο μάτς με τον Όφη? Δηλαδή εκεί ίσως να έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα για τον Άρη, με δεδομένη και τη βαθμολογία, ας πούμε, μπορεί το Σαββατοκύριακο Άρης να είναι ακόμα πιο μακριά, αν κερδίσει βέβαια στο Αιγίνιο, γιατί η Παναχαϊκή πάει στα Τρίκαλα. Και δεν ξέρω αν θα μπουν και τα Τρίκαλα στην όλη μάχη για την άνοδο με μία νίκη επί της Παναχαϊκής. Ναι, είναι σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, γιατί όπως είπατε η Παναχαϊκή παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά εντάξει, ας κερδίσουμε αυτό που μας λένε, να κερδίσουμε πρώτα τον Αιγινιακό και μετά βλέπουμε. Σίγουρα το μάτς μέσα στο Γεντίκουλε θα είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, όχι μόνο βαθμολογικά αλλά και λόγω γοήτρου. Με το γοήτρο, ναι. Ναι.
και θα το δούμε αυτό όπως όλα τα μάτς. Δηλαδή μόνο για νίκη, τίποτα άλλο. Μια που πιάσαμε τον Όφη, περίμενες να ξεπεράσει τα προβλήματα, γιατί εσύ τάζησες και από μέσα στο πρώτο μισό της σεζόν. Για όλους εμάς που τα βλέπαμε απ' έξω, μας φάνηκε πολύ περίεργο το γεγονός ότι κατάφερε και το ξεπέρασε όλο αυτό και μάλιστα παρουσιάστηκε καλύτερος από ό,τι ήταν πριν. Ναι, τα έζησα τα προβλήματα σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, το καλό είναι ότι τα παιδιά αυτά που μείνανε δείξανε τεράστιο ζήλο και φέρανε την ομάδα εκεί που είναι τώρα, γιατί σε αυτούς οφείλεται, έτσι, και στον προπονητή φυσικά. Και μετά ευαισθητοποιηθήκανε μάλλον κάποιοι άνθρωποι και η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Χαίρομαι για τον Όφη, είναι μια ομάδα που έπαιξα 2-2,5 χρόνια. Του εύχομαι τα καλύτερα, εντάξει. Άρα θες να πετύχεις δύο ανόδους φέτος σε μία. Μία Άρης, μία Όφη, να ανεβούν και οι δύο. Να πεις σε παιδιά, έπαιξα τον έναν το εξάμηνο, στον άλλον, γεια σας. Να λένε ο μέτρη της των ανόδων. Εντάξει, είναι καλό αυτό, αλλά τώρα πραγματικά ο Άρης είναι... Με νοιάζει πιο πολύ και, και δυστυχώς το ποδόσφαιρο, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, δεν ακούς εύκολα ευχαριστώ. Ναι. Δυστυχώς. Έχεις δίκιο. Δεν ακούς εύκολα ευχαριστώ και μερικά πράγματα σε επηρεάζουν, αλλά εντάξει, προχωράς. Όπως αυτό κάνω κι εγώ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Τα καλύτερα και με το καλό να πανηγυρίσεις την άνοδο με τον Άρη πολύ σύντομα. Και ένα γκολ την Κυριακή. Ένα γκολ την Κυριακή φυσικά. Να σπάσει το ρόλο. Ευχαριστώ. Με μακρινό σου έξω την περιοχή, να ξέρεις. Το έχουμε κανονίσει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.